Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι, στην πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν γνωρίζαμε μαχητικά αθλήματα με τον Βαγγέλη Χατζαντώνη. Όπως και κάθε χρόνο, πρώτος καλεσμένος της εκπομπής μας δεν είναι άλλος από το δάσκαλο του Σύρου Αστέμ, τον Γιώργο Ρούσο. Καλησπέρα δάσκαλε. Καλησπέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ πάλι που με κάλεσες. Ελπίζω να σου κάνω καλό ποδαρικό και για το 2016, όπως και πέρυσι. Δάσκαλε, θέλω να μας πείτε για μια ανασκόπηση για το 2015 και 2016 για τη σχολή, δραστηριότητες και αγώνες. Και αγώνες, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πέρυσι, από το 2015, μιας και δεν μιλήσαμε καθόλου. Είχαμε συμμετάσχει στο Athens Challenge του 2015, όπως και τα τελευταία 5 χρόνια η αγωνιστική μου ομάδα συμμετείχε εκεί με πάρα πολύ καλή θέση από τον αθλητή μου Ερίκο Πρίντεζη. Κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση. Ήταν ένα δύσκολο τουρνουά, είναι ένα από τα γνωστότερα πανευρωπαϊκά, με χιλιάδες συμμετοχές. Πέρσι είχε γύρω στις 1.500-1.600 συμμετοχές σε όλα τα στυλ. Έτσι και εμείς οφείλαμε να συμμετέχουμε για άλλη μια χρονιά. Συνεχίσαμε την καλή πορεία, όπως είπαν, την καλή παράδοση, με μια δεύτερη θέση. Για να σας διακόψω λίγο, για το τουρνουά που λέτε, το Athens Challenge, θεωρείται τα 5 καλύτερα στον κόσμο. Δηλαδή είναι από τα 5 επίσημα τουρνουά της WACO, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Kickboxing, όπου μπαίνουν και στο, εδώ και 3 χρόνια, εδώ και 3 χρόνια υπάρχουν αυτά τα 5 τουρνουά, όπου παίρνουν πόντες, όπως το λένε. Οι πόντες πρώτες θέσεις διεκδικούν στο τέλος ένα έπαθλο, ο καλύτερος αθλητής που θα πάρει τις περισσότερες διοργανώσεις. Συνεχίζω. Ναι, θα ήθελα να συνεχίσω μετά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του MMA από την ΕΟΠΗΜΗ, που εκεί συμμετείχα εγώ στα μείον 84 κιλά και εκεί κατάφερα να βγω δεύτερος, έχοντας ένα τραυματισμό στο τελικό, παίζοντας με ένα πάρα πολύ καλό αθλητή της Ελλάς Top Team, τον Παναγιώτο Σταμούλη, ο οποίος με ένα γόνατο μου σπάσε τη μύτη, οπότε αναγκάστηκα να σταματήσω το παιχνίδι. Θα ήθελα να ο νικητής, ο πρώτος από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του MMA, θα συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο Παγκόσμιο που είχε διεξαχθεί πριν 2 μήνες περίπου, νομίζω στη Ρουμανία ότι έγινε, δεν είμαι σίγουρος, στο Βουκουρέστι, που τελικά πήγε ο Παναγιώτης. Ελπίζω φέτος να, με μια πιο καλή προετοιμασία, να συμμετέχω ξανά και να πάρουμε την πρώτη θέση. Η ομάδα μου συνέχισε με την έκπληξη της φετινής σεζόν, το Μαργαρίτη Στεριόπουλο, έναν αθλητή 20 χρονών, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ και σπουδάζει, με τη συμμετοχή μας στο Versus 7. Το Versus είναι μια διοργάνωση ημιεπαγγελματική, γιατί όσο γνωστό εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματική. Γενικά δεν υπάρχουν επαγγελματικοί. Δεν υπάρχει επαγγελματισμός στο kickbox. Μόνο ο Μιχάλης Ζαμπίρης είναι ο μόνος επαγγελματίας που ζούσε από αυτό. Εκεί παίξαμε ένα αθλητή από το Σταματέλου Team. Χάσαμε στα σημεία, κάναμε μια ένσταση. Τα βίντεο υπάρχουν και στο YouTube, υπάρχουν στο κανάλι μας στο YouTube, υπάρχουν στο Facebook, στη σελίδα μας. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει, να δει ότι πιστεύω ότι η ένσταση ήταν δεκτή, ήταν σωστή. Συνεχίσαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κάτω των 18 χρονών, με 2 συμμετοχές, με τους αθλητές μας, τον Αντώνη το Δαλέζιο και τον Γενάβιο Φούντα. Είναι 2 αθλητές τους οποίους τους έχω περίπου 2 χρόνια. Είναι 9 χρονών φέτος, όταν ξεκινήσαν σε μένα ήταν 8, οπότε πιστεύω είναι το μέλλον. Εκεί, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε το αποτέλεσμα, δεν υπήρχε νικητής ηττημένος. Ήταν 8 με 10 χρονών οι αγώνες, δεν είναι για τη συμμετοχή των παιδιών. Νικητές. Είναι και τα 2 παιδιά που παίξαν ήταν νικητές. Ο σύλλογός μας ήταν ο μόνος που είχε δικαίωμα συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μιας και είναι ο μόνος σύλλογος από το νησί, ο οποίος είναι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Kickbox, την αναγνωρισμένη ομοσπονδία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που μπορεί να ασκεί τα αθλήματα του kickbox. Η συνέχεια ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ανδρών, άνω των 18, που και πάλι με τον αθλητή τον Μαργαρίτη τον Στεριόπουλο μπορέσαμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση μετά από 6 σερί αγώνες. Βγήκαμε πρώτοι στα μείον 84 κιλά στο στυλ του Kick Light.
Ο αθλητής είχε ένα τραυματισμό 2 εβδομάδες πριν τους αγώνες, είχε ρίξει την πάνω, αλλά με τη θέλησή του κατάφερε να αγωνιστεί. Πάλι και εκεί ο σύλλογος ήταν ο μοναδικός που συμμετείχε από το νησί και ελπίζαμε για το καλύτερο, οπότε το πρώτη θέση πιστεύω να καλύπτει τις προσδοκίες μας, τις προσδοκίες του νησιού μας. Τέλος, για το 2016, τώρα πριν 2 εβδομάδες περίπου, συμμετείχαμε στο Athens Challenge, που πάλι και εκεί κατακτήσαμε την πρώτη θέση στα μείον 81 κιλά, στο στυλ του Low Kicks, με τον Μαργαρίτη το Στεριόπουλο, στα μείον 81 κιλά. Οι αγώνες δεν τελειώνουν όμως. Οι αγώνες όχι, δεν τελειώνουν. Είμαστε έτοιμοι για όποιον αγώνα μπορέσουμε να συμμετέχουμε. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώσαμε ότι θα γίνει και ένα τουρνουά στην Άξο. Θα γίνει τον άλλο μήνα ένα τουρνουά στην Άξο. Νομίζω το ονομάζει Top Fighter. Είναι το 2, Top Fighter 2. Είναι από το Στέλιο, τον Μπάσουλα. Έναν προπονητή που ασχολείται με το kickbox και το MMA στο νησί της Νάξου. Ελπίζω να συμμετέχουμε. Ως τώρα είναι λίγο δύσκολο, διότι για να πάμε να αγωνιστούμε την Κυριακή θα πρέπει να φύγουμε από την Πέμπτη εδώ και να γυρίσουμε την Τρίτη. Λόγω των πλοίων. Λόγω των πλοίων, ναι, δεν υπάρχει πλοίο. Για να πάμε κατευθείαν στην Άξο, πρέπει να πάμε μέσω Πάρου και από Πάρου να πάρουμε κάποιο πλοίο που περνάει και μετά, αν θέλουμε να γυρίσουμε την Κυριακή, θα πρέπει να πάμε μέσω Πειραιά. Που αυτό σημαίνει πάρα πολλά έξοδα. Όσο καλή διάθεση και να έχει ο Στέλιος από εκεί και να προσπαθείς να μας καλύψει κάποια έξοδα, καταλαβαίνετε ότι μόνο τα πλοία μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ το άτομο. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα πάμε εκεί. Ο σκοπός μας είναι να συμμετέχουμε, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία για τον Ιούνιο, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που 2016 φέτος θα γίνει τον Ιούνιο των ανδρών, ώστε να, για ό,τι το καλύτερο, η πρώτη θέση θα πάρει κατευθείαν και τη συμμετοχή για το πανευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, το οποίο πανευρωπαϊκό θα γίνει στην Ελλάδα φέτος για πρώτη φορά. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχουμε. Πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για το νησί μας, μια διαφήμιση που ίσως φέρει και κάποιους σπόνσορες, να το πούμε καθώ, γιατί καταλαβαίνετε τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αναγκαστήκαμε μάλιστα πριν 2 εβδομάδες να παίξουμε στο τουρνουά του Athens Challenge να πάμε με αεροπλάνο λόγω των απεργιών που υπάρχουν και των απαγορευτικών. Είναι το πρόβλημα που έχουμε χρόνια στις πολεμικές τέχνες και γενικά στο νησί εδώ, ότι δεν υπάρχουν πλοία και με το πρώτο, δηλαδή, ή απαγορευτικό ή απεργία, έχουμε μείνει εδώ. Δηλαδή, πιστεύω, ναι, ότι υπάρχει, όπως και στα άλλα αθλήματα βέβαια, όχι μόνο στις πολεμικές τέχνες, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και τώρα και με το βόλι βλέπουμε και με το φίνικα που πρέπει να είναι. Στα άλλα αθλήματα υπάρχουν και κάποιοι χορηγοί από πίσω για να το στηρίζουν. Υπάρχουν οι χορηγοί, υπάρχουν οι ομοσπονδίες που καλύπτουν κάποια έξοδα. Δυστυχώς σε εμάς. Υπάρχει ο Δήμος και υπάρχει ο Δήμος σίγουρα, η περιφέρεια. Ναι, που βοηθάει η περιφέρεια. Σε εμάς. Τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Τα πληρώνουμε από την τσέπη μας, πληρώνουμε τους αθλητές μας. Και πολλές φορές πληρώνουν και οι ίδιοι αθλητές. Κάτι που θα έπρεπε δηλαδή να μην γίνεται. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε που το λέμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύω όσο αναπτύσσεται το άθλημα στην Ελλάδα, μιλάω για παγκοσμίως, μιλάω για την Ελλάδα, για τις Κυκλάδες, πιστεύω να υπάρχει και ανάλογη βοήθεια από κάποιους χορηγούς, από κάποιους σπόνσορες. Ναι, εννοείται, γιατί οι διακρίσεις υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Από όλες τις είδους των πολεμικών τεχνών υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις. Υπάρχουν μέλη εθνικών ομάδων, που θα τα πούμε και μετά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Εντάξει, καλό και το νησιού είναι. Ας ξεκινήσουμε. Τελείωσε, δάσκαλε. Πιστεύω ότι αυτό με τις προσπάθειες που γίνονται από το σύλλογό μου και από τους υπόλοιπους συλλόγους του νησιού, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο το kickbox, δεν μιλάω μόνο για το kickbox, ναι. Μιλάω για το καράτε, για το κουμφού, για όλα, πιστεύω ότι φέρνοντας όσο περισσότερα μετάλλια και κάνοντας τόσο πιο γνωστό
πιο γνωστές στις πολεμικές τέχνες και τι πραγματικά είναι, τι προσφέρουν στη νεολαία και στα παιδιά μας, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο. Πολύ ωραία. Ας πάρουμε αναλυτικά τώρα τους αγώνες που έχει πάρει ο Σύρος από το 2015 στο 2016. Θα ξεκινήσουμε να δούμε ένα βίντεο από το άθλος που πάτε με τον Ρίκο τον Πρίντεζη. Ναι, νομίζω ότι σας το έχω δώσει. Θα δούμε τον αθλητή μας να αγωνίζεται στα μείον 73 κιλά, νομίζω είναι. Έδωσε 4 ή 5 αγώνες, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή γιατί είναι από πέρυσι. Φτάνοντας στον τελικό, είχε κερδίσει ήδη τους αντιπάλους. Φτάνοντας στον τελικό, είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, το οποίο τον ταλαιπωρεί ακόμα. Ήταν πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε. Και έτσι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και στον τελικό. Έπαιζε από το πρώτο παιχνίδι με χτυπημένο το γόνατο. Είχε πάθει κάκωση στο γόνατο, τώρα ακριβώς δεν τα ξέρω τα ιατρικά. Έφτασε στον τελικό, έκανε κατάθεση ψυχής, έφαγε ένα χαμηλό χτύπημα στο γόνατο, το οποίο τον ανάγκασε να σταματήσει από τον πόνο. Ήμουν πολύ ικανοποιημένος, ήταν η πρώτη του συμμετοχή, μάλλον ήταν η δεύτερη συμμετοχή σε αγώνες, πρώτη σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Κρατήσαμε, όπως είπα, την παράδοση. Μιλάω για παράδοση στο τουρνουά του Athens Challenge, γιατί όπως και το 2011 είχαμε μια τρίτη θέση, το 2012 είχαμε δύο πρώτες, δύο δεύτερες και... Συγγνώμη, είχαμε τρεις πρώτες, δύο δεύτερες και δύο τρίτες θέσεις. Το 2014 πάλι με τον Νίκο το Χούλη είχαμε μια πρώτη θέση. Ήταν μια παράδοση. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια παράδοση στο συγκεκριμένο τουρνουά. Το θετικό σημείο είναι, δάσκαλε, ότι κάθε χρόνο βγάζεται και καινούργια αθλητή. Αυτό είναι το καλό στην υπόθεση. Δηλαδή το καλό για μια σχολή και για το δύο. Είναι αυτό που λέτε, ότι ξεκίνησε η σχολή με τον Γιάννη τον Σονίδη. Με τον Γιάννη τον Σονίδη, ο πρώτος αθλητής που συμμετείχε σε αγώνες. Είχαμε συμμετέχει με τον Γιάννη το 2011 στο Athens Challenge. Είχε πάρει μια τρίτη θέση. Μετά είχε συμμετέχει σε μια από τις γνωστότερες διοργανώσεις, το No Limits, στο άθλημα του kickbox, στη Μύκονο, που είχε παίξει με έναν αθλητή από τη Μύκονο. Μετά υπήρχε μια συμμετοχή στο Scorpion, ναι, στα trial του Scorpions, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα εκεί. Ο Γιάννης λόγω υποχρεώσεων πλέον δεν είναι στη Σύρο, έχει φύγει, έχει πάει στην Αθήνα, γυμνάζεται σε κάποιο σύλλογο στον τόπο που διαμένει. Η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή, μιλάμε, όχι, εννοώ, αγωνίζεται και... ακόμα σε εμάς, είναι ακόμα στα χρώματα του Σύρος Τιμ, να το πω έτσι. Και πιστεύω κάποια στιγμή πάλι όταν το επιτρέψει και η δουλειά του να ξανασυμμετέχει σε κάποιο παιχνίδι. Όχι, εννοώ ότι από το 2011 που αγωνίζεται το Σύρος Τιμ στις μεγάλες διοργανώσεις, κάθε χρόνο βγάζει καινούργιο αθλητή με μετάλλιο. Όλα τα παιδιά τα οποία έχουν συμμετέχει σε αγώνες και έχουν φέρει κάποια θέση ή και να μην έχουν φέρει, απλώς να έχουν συμμετέχει, είναι αθλητές τους οποίους τους μεγαλώσαν, δημιουργηθήκαν από το σύλλογο, δηλαδή ήταν παιδιά τα οποία δεν είχαν ξανασχοληθεί με το άθλημα. Εκτός τον Γιώργο τον Δαμίγο, ο οποίος είναι δάσκαλος, έχει τη δικιά του σχολή εδώ στο νησί, που και πάλι δεν γνώριζε το στυλ του MMA και του grappling, μαζί ξεκινήσαμε. Όλα τα άλλα τα παιδιά δεν είχαν κάποια σχέση με το άθλημα, δηλαδή ξεκινήσαν από το μηδέν και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, το maximum είναι ένα χρόνο, δηλαδή ο Νίκος ο Χούλης έφερε μια πρώτη θέση σε διάστημα 5 μηνών, 6. Και νομίζω και ο Νίκος ο Αλμπάνης ήταν λίγο. Και ο Νίκος ο Αλμπάνης, ναι, ήταν η ομάδα του 12 ή του 2013. Που ήταν και εκείνος γρήγορος. Που ήταν πολύ γρήγορος και ο Νίκος, και εκείνος σε διάστημα νομίζω 8 μηνών με το καλοκαίρι μαζί. Είναι καλό να το λέμε αυτό, γιατί δείχνει ότι και στα νέα παιδιά να ξεκινήσουν πολεμικές τέχνες με τη σωστή οργάνωση της σχολής, όποια σχολή και να είναι, και του δασκάλου, ότι μπορεί να φέρει διακρίσεις.
μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Δηλαδή, γιατί κάποια κακά τα ψέματα, κάποιο που θα ξεκινήσει, δεν θα ξεκινήσει μόνο για να μάθει πολεμική τέχνη. Έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού του μια διάκριση. Σίγουρα, ναι. Ο σκοπός μας είναι, ο σκοπός μάλλον της σχολής μου είναι να ξεχωρίζω τους αθλητές από τους απλούς ασκούμενους. Το άθλημα του kickbox χωρίζεται σε δύο μέρη. Χωρίζεται στο αγωνιστικό και στο, σε εισαγωγικά παραδοσιακό. Μπράβο. Ότι στο παραδοσιακό έχουμε τις ζώνες. Δεν είναι ο κάθε ασκούμενος να γίνει πρωταθλητής, δηλαδή δεν θα τον πιέσω να γίνει πρωταθλητής ή αθλητής να κατέβει δηλαδή σε αγώνες. Υπάρχει και η διέξοδος των ζωνών, αν θέλει να πάρει κάποια ζώνη που θα τον βοηθήσει μετέπειτα να ανοίξει και τη δικιά του σχολή. Και εγώ ξεκίνησα από το 0 με τον δάσκαλό μου τον Δημήτρη Δημητρίου πριν 16 χρόνια. Και από το 0 ξεκινήσαμε σαν αθλητής και εγώ σιγά σιγά ακολούθησα το δρόμο αυτό και κατέληξα να έχω τη δικιά μου σχολή. Δάσκαλε, πώς πάνε οι ζώνες στο ΚΙΚ και πόσο καιρό θέλεις για να δώσεις ή να ανέβεις σε επίπεδο? Οι ζώνες στο ΚΙΚ μοιάζουν πάρα πολύ, είναι παρόμοιες με το Κουμ Φου και του Καράτ, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περί ποιες είναι ακριβώς. Ναι, μπράβο, ναι. Ένα διάστημα από τη μία ζώνη στην άλλη είναι διάρκεια 3-4 μηνών, ανάλογα και, και τη διάθεση του κάθε αθλητή και των ασκούμενων. Δηλαδή περίπου και πάλι, στα 2 χρόνια περίπου για να κατακτήσει τη μαύρη ζώνη? Όχι, όχι, παραπάνω. Παραπάνω, Παραπάνω, γύρω στα 4 χρόνια πάλι είναι οικοαθλητής. Ναι. Ανάλογα τη διάθεσή του, τον υδρότα που θα ρίξει μέσα στο τατάμι, μέσα στο ρινγκ, μέσα στο γυμναστήριο, θα έχει την ανάλογη εξέλιξη. Εμείς κάναμε για πρώτη φορά πέρυσι εξετάσεις αναγνωρισμένες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Kickbox. Έδωσα εγώ ο ίδιος ζώνες. Έχω το δικαίωμα να δίνω αναγνωρισμένες ζώνες από την Ομοσπονδία μας. Η συμμετοχή ήταν από τη σχολή μου μόνο, ήταν γύρω στα 15 άτομα. Ξεκινήσαμε, είχαμε από τις μικρές ζώνες, από κίτρινες έως και μπλε ζώνες. Μπλε ζώνη είναι η μπλε, η μπλε 2, η καφέ, η καφέ 2 και μετά πάμε στη μαύρη, δηλαδή είναι υψηλό το επίπεδο. Το οποίο είχε δώσει ο Γιάννης Σονίδης ως ο πιο παλιός μαθητής της σχολής, από τους πιο παλιούς. Είναι κοντά μου 8 χρόνια περίπου. Το 2008 που ξεκινήσαμε την ιδέα ως τότε σύρωστη. Αυτό. Αυτή τη στιγμή πόσα άτομα αντιστοιχούν στη σχολή, περίπου. Και πόσο ευχαριστημένος είσαστε στη συμμετοχή μικρών παιδιών? Ο σύλλογος μου ο σύλλογος αυτή τη στιγμή, το γυμναστήριο μάλλον αυτή τη στιγμή, έχει περίπου στα 60 άτομα με όλα, όχι μόνο στο χώρο του kickbox, στο άθλημα του kickbox. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα, υπάρχει το MMA, υπάρχει το Brazilian Jiu-Jitsu, το grappling. Κάνω ενδυνάμωση με TRX, το γνωστό TRX. Κυκλική προπόνηση. Υπάρχει χώρος με βάρη. Γενικά έχουμε μαζέψει ένα κύκλο. Ο κύκλος μας είναι σε ανθρώπους που πιο πολύ θέλουν να γυμναστούν, αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο που κάνουν τα υπόλοιπα γυμναστήρια. Έχουμε κάποιο πιο εναλλακτικό τρόπο για γύμνασης. Πιστεύω με τον καιρό ότι θέλω να πιστεύω ότι θα επεκταθούμε κι άλλο. Και σε άλλα αθλήματα, ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή περνάω μια σχολή προπονητών από την ΕΟΣ, Ελληνική Ομοσπονδία Σωματοδιάπλασης. Δίνω εξετάσεις τέλος του μήνα, 28 του μηνός. Καλή επιτυχία κιόλας να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι να πάρουμε και το πτυχίο μας από εκεί και να ξεκινήσουμε και, γιατί να ξεκινήσουμε και το άθλημα του bodybuilding στο νησί για πρώτη φορά. Πάντως από όλα τα χρόνια, και θέλω να μου πείτε και τα φέτη του 2015 και του 2016, συμμετέχετε και σε σεμινάρια στην Αθήνα, δηλαδή φεύγετε πολύ συχνά στην Αθήνα για την εκπαίδευσή σας, δηλαδή εκπαίδευση, γιατί... Για την εκπαίδευση, καλά το λες Βαγγέλη.
Γιατί όσο αλλά ζούμε, όπως, μαθαίνουμε. Μπορώ. Και όπως και εδώ, έρχονται δάσκαλοι και διδάσκουν και τα παιδιά. Όλο το 2015 δεν ήμουνα σχεδόν, ήμουνα πολύ λίγα Σαββατοκύριακα στο νησί. Έλειπα περίπου για ένα μήνα για τη σχολή προπονητών του kickbox. Με όσοι γνωστούν όλα τα έξοδα πάλι να τα καλύπτουμε εμείς. Εντάξει, αυτό είναι για το πτυχίο μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κλείσιμο της σχολής, του γυμναστηρίου και όλα τα υπόλοιπα. Συμμετείχα στα σεμινάρια, στην εκπαίδευση καλύτερα μάλλον, της Ελλάς Top Team, CSW, μιας και είναι η ομάδα μου, η ομάδα που ανήκω στην Ελλάδα για το άθλημα του MMA και του grappling, με τον πρόεδρο τον Δημήτριο Δημητρίου, ο οποίος, συγγνώμη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μάχης και Πάλης Ποταγής. Είναι ο προπονητής της Ελλάς Top Team. Κάναμε σεμινάρια περίπου μια φορά το μήνα, ανεβοκατεβαίναμε. Ήταν δασκάλοι από όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κρήτη. Ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Έχει βγάλει τους καλύτερους αθλητές, έχει παγκόσμιους πρωταθλητές, έχει αθλητές, έχει τον καλύτερο αθλητή, τον Νίκο Τεσοκόλη. Συνεχίζει κάθε χρόνο να συμμετέχει στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Όπως είπαμε, είχε οι δύο ή τρεις αθλητές που συμμετείχαν στο πανευρωπαϊκό, στο MMA. Πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός δάσκαλος, με πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, σε βάθος χρόνου έχει αποδείξει ότι είναι ένα σοβαρό όνομα στον χώρο του kickbox και του MMA. Εμείς προσπαθήσαμε, λόγω των εξόδων, των οποίων είναι πάρα πολύ μεγάλων, να φέρουμε κάποιους δασκάλους στο νησί για να κάνουν κάποια σεμινάρια στους μαθητές μας και στους αθλητές μας. Με πρώτο και κύριο στον Brazilian Jiu-Jitsu ήταν ο Σταύρος ο Κόκκινος, ο οποίος είχε έρθει για ένα διήμερο κλειστό σεμινάριο, ήταν μόνο για αθλητές της σχολής. Μας είχε δείξει κάποιες τεχνικές μπλε και μοβ ζώνης στο άθλημα του Jiu-Jitsu. Πήραμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, το δουλεύουμε στη σχολή μας, ελπίζουμε κάποια στιγμή να επιστρέψει και να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει και εκεί. Τελευταία είχε, για καλή μας τύχη, ήταν ο Ηλίας ο Χαραλομπούπουλος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι στο πολεμικό ναυτικό, είχε έρθει με το καράβι, με το πλοίο που εργάζεται, που είναι μέσα στο πολεμικό ναυτικό, και είχε κάτσει για ένα μήνα. Ο Ηλίας ο Χαραλαμπόπουλος είναι μαύρη ζώνη στο τζούντο και μοβ ζώνη στο Brazilian Jiu-Jitsu, ήταν για ένα μήνα κοντά μας. Μας έδειξε και εκείνος με τη σειρά του κάποιες τεχνικές του τζούντο και του Brazilian Jiu-Jitsu. Κρατήσαμε από εκεί τα καλύτερα που μπορούσαμε, κάναμε μια πολύ καλή παρέα, αναπτύξαμε μια πολύ καλή σχέση και δουλεύουμε και πραγματάκια που μας άφησε και ο Ηλίας. Σκοπός μάλλον είναι να συνεχιστούν τα σεμινάρια με όσο περισσότερο τους καλύτερους δασκάλους που υπάρχουν στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Θέλω να φέρω τον δασκαλό μου, τον Δημήτριο Δημητρίου, να μας κάνει κάποιο σεμινάριο. Έχω σκοπό να κάνω ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα περιλαμβάνει κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών, διατροφολογίας, αυτοάμυνας, πολεμικών, μαχητικών αθλημάτων. Θέλω να δω πότε θα είναι αυτό. Όπως είπα, είναι ανεβοκατεβαίνω με σεμινάρια, με διάφορες, με αγώνες, οπότε και πάλι και φέτος είναι δύσκολο να γίνει. Πιστεύω με κάποια στιγμή, ως το τέλος του καλοκαιριού, να το έχω καταφέρει. Τώρα πότε ανεβοκατεβαίνετε, 13-14 Φεβρουαρίου, είστε και σαν τα μεγαλύτερα σεμινάρια που έχουν διοργανώσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τον Ταϊλανδό, τον Μπουακάο. Ήταν 23 με 24.
Ήταν, όχι 13, 23-24. Ήταν στο κλειστό στάδιο του Αμαρουσίου, το Σπύρος Λούις. Ο πιο διάσημος αθλητής του K1, του Muay Thai και του K1 του Kickbox, ο Μποακάο, μας έκανε την τιμή να μας παρουσιάσει ένα διήμερο σεμινάριο Muay Thai, MMA. Με πλήθος κόσμου, περισσότεροι δάσκαλοι, μεγάλοι δάσκαλοι από Ελλάδα και όχι μόνο, υπήρχαν συμμετοχές από Κύπρο, από Αγγλία, από Γερμανία, από Ισραήλ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, υπήρχαν από όλη την Ευρώπη και από χώρες. Ναι, γιατί ο συγκεκριμένος αθλητής έχει πάρα πολλά χρόνια να βγει στο εξωτερικό για σεμινάριο. Είναι από τα πρώτα σεμινάρια που κάνει. Είναι πλέον, δεν έχει σταματήσει την εργοδράση. Έχει ανοίξει βέβαια το δικό του camp στην Ταϊλάνδη. Συμμετέχει σε αγώνες, αλλά πλέον το έχει ρίξει, εκείνος έχει ρίξει το βάρος στους δικούς του αθλητές και στη διδασκαλία του αθλήματος του Muay Thai. Ήταν υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε σε αυτό το σεμινάριο. Πιστεύω ότι τέτοιος αθλητής, δύσκολα, τέτοιας εμβέλειας, να ξανάρθει. Έχει κατακτήσει το K1 δύο φορές. Είναι πρωταθλητής στα στάδια της Ταϊλάνδης. Έχει αγωνιστεί με το δικό μας το Μιχάλη το Ζαμπίδη. Που ήταν και εκείνος στο σεμινάριο. Ήταν και εκείνος στο σεμινάριο, έκανε την εμφάνισή του. Βραβεύτηκε. Πιστεύουμε και ο Μιχάλης, θέλω κάποια στιγμή να, αν καταφέρω, να φέρω τον Μιχάλη το Ζαμπίδη στο νησί. Θα δούμε. Πιστεύω να τα καταφέρουμε πάντως. Και θα κάνουμε τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον δάσκαλο Γιώργο Ρώσο.